Φίλες και φίλοι του PAOK.gr, ο Παναθηναϊκός κατέκτησε δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το κύπελλο στο μπάσκετ γυναικών και έχουμε δίπλα μας τη Διονυσία Αλεξανδρή, η οποία θα μας μιλήσει για το παιχνίδι, αφού της πούμε πρώτα τα συγχαρητήριά μας. Ευχαριστώ πολύ. Διονυσία, τι σας είπε η coach πριν το παιχνίδι και μπήκατε τόσο αποφασισμένες για να κατακτήσετε αυτό το τρόπαιο? Μας είπε να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, ότι είναι ένας τελικός και πρέπει να τα δώσουμε όλα για να πάρουμε την κούπα. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Παναθηναϊκός νικητής στο συγκεκριμένο θεσμό. Μαζί και εσύ, για πρώτη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης, μαζί με το Final 8 του Αντρών. Την άποψή σου για τη δομή της διοργάνωσης, πώς το έζησες? Εντάξει, το έζησα πάρα πολύ ωραία. Η οργάνωση ήταν πολύ καλή, όπως και πέρυσι. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενη. Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού που έδωσε δυναμικό παρόν και σήμερα. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι πάντα δίπλα μας και είναι εκτός παίκτης μας. Μία-δύο τελευταίες ερωτήσεις βασικά. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος, τι λες? Ελπίζω, θεωρώ ότι άμαστε με υγιείς, ναι, θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Και η τελευταία ερώτηση, επειδή το πάω παντού ασχολείται και με το μπάσκετ ανδρών, ένα σχόλιο για το σημερινό τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους αντιπάλους. Εντάξει, είναι δύσκολο παιχνίδι. Πιστεύω θα κριθεί στις λεπτομέρειες. Ποιος το θέλει περισσότερο, ποιος είναι πιο συγκεντρωμένος, στην άμυνα κυρίως. Και να μπουν και κάποια σουτ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.